Μόλις είχα τελειώσει το σχολείο, τι θα κάνει αυτό το παιδί, τι θα κάνει αυτό το παιδί που είναι φαντασιόπληκτο, το καημένο και ζαβό. Μυρτό Κοντοβά. Η ιδιότητά μου είναι γραφιάς. Δεν έχω άλλο. Γράφω. Καμιά φορά μιλάω κιόλας, όπως αυτόν τον καιρό στο ραδιόφωνο. Και δουλεύω εδώ. Ξέρω, πίνω ένα καφέ. Κάνω τηλεφωνήματα, κάνω χαλαρώνω. Κάνω και επαγγελματικά πολλά εδώ. Το πιο κοντινό στο να γράφει κανείς και να ζει από αυτό που κάνει ήταν το να γίνω δημοσιογράφος. Δεν ήμουν μια φρικτή ρεπόρτερ. Δούλεψα, ξεκίνησα από εφημερίδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο ρεπόρτερ από μένα. Εγώ ήμουν. Και μετά πέρασε στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και άρχισε να βρίσκω τον εαυτό μου. Να μην την πιάσουμε την ιστορία από τότε μέχρι σήμερα, γιατί δεν θα μας στάσει το αυτό, το τέτοιο. Κάποια στιγμή εγκατέλειψα την δημοσιογραφία με την έννοια πια το ρεπορτάζ και το χρονογράφημα ενδεχομένως. Τέλος πάντων, δούλευα στην τηλεόραση, έκανα τις σειρούλες μου, βασανίστηκα και για να κάνω τα υπέροχα πλάσματα, μετά ξαναβασανίστηκα και για τη δεύτερη σειρά. Δισκογραφία, τα τραγούδια, οι μουσικές. Αυτά. Τι να πω άλλο, ρε παιδί μου, ξέρω. Να βγάλω τα γυαλιά, αγαπητή κάμερα. Κουνιέται η κάμερα και μου κάνει βγάλω τα γυαλιά. Βγάζω τα γυαλιά. Η τηλεόραση του σήμερα είναι μια τηλεόραση χωρίς ενδιαφέρον. Μια τηλεόραση την οποία δεν φαντάζομαι ότι κάποιος από εσάς την ανοίγει. Ειδικά τους ανθρώπους εκεί γύρω στα 20-25 θα σου πούν δεν έχω τηλεόραση. Δεν ανοίγω τηλεόραση ή δεν ενημερώνομαι από τη τηλεόραση. Η τηλεόραση του σήμερα χρειάζεται αυτό που χρειαζόταν πάντα. Αλήθεια, πλάκα, χιούμορ και αισθητική και να αισθάνεται κανείς ότι αυτό το πράγμα, αυτό το διαχωριστικό γυαλί που ξεχωρίζει το σαλόνι του σπιτιού ενός ανθρώπου από αυτό που γίνεται πίσω από το γυαλί, σπάει. Λείπει η μυθοπλασία, λείπει η Αθήνα από την τηλεόραση, λείπουν δουλειές από την τηλεόραση ανθρώπων που έχουν κάτι να πούν. Η τηλεόραση δεν έχει δικό μου σύριαλ, πρώτα για μένα δεν είναι τηλεόραση. Είναι απλό. Τα καλύτερα μου χρόνια ήταν τα τέλη των 90s. Φαντάζομαι και άλλοι κόσμοι της γενιάς μου θα το πει αυτό. Υπήρχε ανοιχτή πόλη και η αίσθηση ότι σου ανήκει και η αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να ανοίξεις την πόρτα και να βγεις έξω και να πας κάπου να χορέψεις και εκεί που θα πας να χορέψεις να είναι και πολλοίς άλλους κόσμος που ξέρεις. Η Αθήνα πέρασε την εξής φοβερή φρίκη. Μόλις ξέσπασε η κρίση, άλλαξαν και τα γράμματα. Έδειχναν ότι το πάρτι μας τέλειωσε. Ειδικά όταν εμφανίστηκαν διάφορα πράγματα στην πόλη τα οποία δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί, ενώ αυτό που ξέρουμε όλοι. Για μένα είναι ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι σαν ένα μοσαϊκό και βλέπω τον εαυτό μου πότε ερωτευμένη, πότε λυπημένη, πότε άνεργη, πότε με δουλειές, πότε αγχωμένη, πότε. Σαν ένα μικρούλι ήρωα μέσα σε μια πόλη. Στην πραγματικότητα δηλαδή το κέντρο είναι η πόλη και μετά εγώ. Μπορεί και ανάποδα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Σου πάλι κραγιόν, ε.